Παιδιά, καλωσορίσατε. Benvenuti. Benvenuti, grazie. Με σπάσιμο ροδιού στο αεροδρόμιο της ΣΚΟ Ιπποκράτης για καλό ποδαρικό υποδέχθηκαν οι εθελοντές αιμοδότες της ΣΚΟ, τους εθελοντές αιμοδότες από την Ιταλία και συγκεκριμένα από τη Γένοβα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την αδελφοποίηση των δύο συλλόγων. Ακολούθησε κέρασμα με παραδοσιακό γλυκό μπακλαβαδάκι από την ΚΟ για να γλυκάνει στράτα τους, όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο επίτιμος πρόεδρος του συλλόγου της ΣΚΟ, Βαγγέλης Τζόγιας. Οι εκδηλώσεις που ξεκίνησαν από χθες και θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα, στοχεύουν στη δημιουργία διαρκού συνεργασίας με στόχο την αμοιβαία γνώση και τη δημιουργία σχέσεων φιλίας μεταξύ των μελών των δύο συλλόγων μέσω της ανταλλαγής γνώσεων, πρωτοβουλειών και εμπειριών. Η συνεργασία αυτή, η οποία ξεκινά από την αμοιβαία επιθυμία των προθέσεων μεταξύ εκείνων που εθελοντικά δορίζουν ατελώς, περιοδικά και ανώνυμα το αίμα τους, βασίζεται στη δέσμευσή της να λειτουργεί χωρίς διακρίσεις ως προς τη φυλή, το φύλο, τη θρησκεία, τη γλώσσα, την εθνικότητα, πολιτική ιδεολογία και αποκλείει κάθε σκοπό κέρδους και επιδιώκει ανθρώπινη αλληλεγγύη. Για τη δέσμευση να προωθήσουν την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των λαών της Ιταλίας και της Ελλάδος και την αύξηση των πολιτιστικών ανταλλαγών και τη διατήρηση μόνιμων δεσμών μεταξύ των δύο Δήμων, μίλησε ο Δήμαρχος Κώστας Καΐσαρλης, ο οποίος υποδέχτηκε την Ιταλική Αντιπροσωπεία σήμερα το μεσημέρι στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της ΚΟ. Σήμερα βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε κοντά μας τα αδέλφια μας, τους εθελοντές αιμοδότες από την Γένοβα της Ιταλίας. Και λέω αδέλφια μας, γιατί κύριε Δήμαρχε, το αίμα που λαμβάνει κάποιος άγνωστος πάσχοντας δεν ξέρει αν είναι ελληνικό, αγγλικό, γερμανικό ή ιταλικό. Και επειδή το αίμα και τα όργανα είναι απαλλαγμένα από φυλές, από θρησκεία, από χρώμα, συνεπώς όλοι εμείς που προσφέρουμε σε ολόκληρο τον κόσμο είμαστε αδέλφια. Η πρωτοβουλία των συλλόγων της Ιταλίας και η πρωτοβουλία επίσης του δικού μας συλλόγου είναι μια πολύ, πολύ σοβαρή ενέργεια, την οποία εξ αρχής θα ήθελα να πω ότι ο Δήμος μας θέλει να υποστηρίξει ώστε να συνεχίσει αυτές τις δραστηριότητες. Niente, io volevo ringraziare gli amici dell'Avis di Cosso che ci hanno dato la possibilità di effettuare questo gemellaggio, che è importantissimo sia perché è un gemellaggio tra due popoli di mare, ma poi perché a livello italiano è il primo gemellaggio internazionale che viene fatto tra due associazioni di volontariato sangue. Τώρα εσύ τα μιλάει, είναι βολονταριάτο το αίμα, έτσι. Η πρόεδρος Σάβης θα ήθελε να ευχαριστήσει πάνω απ' όλα και το Δήμαρχο και φυσικά το Σωματείο των Δωρητών Αίματος και του Συλλόγου της ΚΟ, γιατί είναι μια αδελφοποίηση μεταξύ σωματείων, μια αδελφοποίηση μεταξύ λαών της θάλασσας, γιατί και η Γένοβα ουσιαστικά είναι παραθαλάσσια. Αλλά ακόμα περισσότερο είναι πολύ σημαντικό αυτό για μας, γιατί είναι μια αδελφοποίηση, η πρώτη αδελφοποίηση διεθνής που γίνεται. Και είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός για την Άβυζη Γένοβας. Και dire, siamo commossi dell'accoglienza. Veramente ci avete accolto come dei fratelli. Non ce l'aspettavamo, siamo rimasti molto colpiti, commossi e un po' paurosi, speriamo di poter ricambiare con così tanto. Δεν περίμενα μια τέτοια καταπληκτική υποδοχή. Έχουν μείνει ουσιαστικά με το στόμα ανοιχτό και έχουν ένα μικρό φόβο για το όταν θα έρθει το αντίστοιχο Προεδρείο στη Γένοβα με τον τρόπο με τον οποίο θα τους δεχτούμε. Είναι ένα ερωτηματικό αυτό για μας. E poi niente, ringrazio tutti quelli che sono venuti con noi e per onorarci della loro presenza durante questo gemellaggio. Quindi Alassio, i Cavalieri di San Marco di Venezia, il presidente della provinciale di Genova e poi tutti gli amici donatori e collaboratori che sono qua con noi. E poi Tommy che ha fatto da ponte. E che ci ha fatto veramente sentire come a casa nostra.
Φυσικά οι ευχαριστίες εκτός από εσάς πηγαίνουν φυσικά και στους όλους άλλους πρόεδρους της ΑΒΗΣ, στον πρόεδρο της ΑΒΗΣ Βενετίας που είναι και μέλος του τάγματος των υποτών του Αγίου Μάρκου, γι' αυτό φοράνε και τους μανδύες φυσικά, στον πρόεδρο της ΑΒΗΣ της του Αλάσιο και στον πρόεδρο της ΑΒΗΣ της Περιφέρειας Γενοβάς και φυσικά όλων των ατόμων μελών των διάφορων προεδρίων και των διάφορων περιοχών της Γένοβας που ήρθαν μαζί μας φυσικά και μας τίμησαν και με τη δικιά τους παρουσία, τίμησαν το προεδρείο της ΑΒΗΣ για να είμαστε εδώ πέρα. Και μετά έκανε και ένα ευχαριστήριο για μένα.